Βασίλη, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Όλα αυτά τα λέμε γιατί η Σοφία Μπάλτα συνεχίζει την περιοδία της στα ελληνικά θέατρα. Τελευταία της στάση το Μίσου Τύχη στο Θέατρο Αθηνών. Εκεί συνάντησε τον Εμίλιο Χιλάκη, την Τένια Τρύπη και τους υπόλοιπους συντελεστές παράστασης, οι οποίοι της εκμυστηρεύτηκαν τα δικά τους ευτράπελα από ξενοδοχεία, αν έχουν κρυφακούσει κάποιον γείτονα, αλλά και τι μας συμβουλεύουν ή τι μας εύχονται να μην μας τύχει. Να μου πείτε μία εμπειρία σας για την οποία θα λέγατε μη σου τύχει. Πολύ πρόσφατα μου έκλειψαν το σπίτι. Μη σας τύχει. Έχετε στήσει αυτή σε καυγά ή στη μεσοτυχία για να ακούσετε τους γείτονες? Έτσι έλειωσε η τύχη, είναι χάρτινη σε όλες τις οικοδομές. Είναι λογικό να ακούς τα πάντα. Ακόμη και αυτή να μη στήσεις, πάλι θα ακούς. Και έτσι λες, α, κοίτα να δεις, άκου να δεις τι του είπε. Α, ναι, ναι, αυτό. Νομίζω ναι, και μάλιστα σε περίπτωση κινδύνου, γιατί κάποια στιγμή άκουγα ένα ζευγάρι να μαλώνει και κάθισα, προσπάθησα να ακούσω γιατί αυτό που άκουγα δεν ήταν καλό. Αλλά γενικά προσπαθώ να μην είμαι αδιάκριτος. Γιατί η αδιακρισία σε τρώει λίγο μέσα σου να καταλάβεις κάτι που δεν σε αφήνουν να μάθεις. Αλλά εγώ προσπαθώ να μην είμαι. Προσπαθώ να το παλέψω. Έχω στήσει. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα από το παράθυρο του μπάνιου. Ποιο είναι το πιο απρόβλεπτο πράγμα που σας έχει συμβεί σε ξενοδοχείο? Μου έχει τύχει να έχω πάει και σε ένα καλό ξενοδοχείο. Δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος, δεν θα πω κιόλας. Και να μπαίνω στο μπάνιο για να σηκώνω το καπάκι που υποτίθεται ότι έλεγε και ότι είχε απολυμανθεί. Και να έχει μια γόπα και διάφορα. Αλλά κάποιος δεν είχε τραβήξει το καζανάκι. Όπως μου έχει τύχει να σηκώσω τα σεντόνια και να έχει τρίχες και όχι στο μέρος του κεφαλιού. Πολλά. Έχω μεγάλες εμπειρίες από τα ξενοδοχεία. Να μην έχει δωμάτιο να έχω κλείσει. Το πρωινό να είναι σαν το ανέκδοτο που παραγγέλνει κάποιος. Σας παρακαλώ, λέει στο σερβιτόρο του ξενοδοχείου. Σας παρακαλώ, θα ήθελα ένα τόστ πάρα πολύ καρβουνιασμένο και βρεγμένο κιόλας από γάλα και επίσης μαρμελάδα λιγμένη. Μα εμείς δεν έχουμε τέτοια. Μπα και χθες πού τα βρήκατε και μου τα δώσατε? Μια σημαντική ημέρα που σας πήγανε όλα στραβά. Από τις 365 μέρες, συνήθως οι 280 είναι κάπως έτσι. Μία. Ναι, τη Δευτέρα, προχτές. Ξεκίνησαν όλα στραβά. Είχε ξεκινήσει το κακό από την Παρασκευή που ο άντρας μου ξεκίνησε να πάει στην Τρίπολη με το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο του έμεινε στο δρόμο την ώρα που ήρθε. Και έκανα μια μεγάλη φασέρα και τέλος πάντων με καλύψαν με την εγγύηση και μετά και κάτι ακόμα γίνανε, δεν θυμάμαι, αλλά η Δευτέρα να ήταν μια κακή μέρα. Θέλω να θυμηθείτε ένα ευτράπελο που σας έχει συμβεί στη σκηνή και δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Κάθε βράδυ μου συμβαίνουν με το Χιλάκι ευτράπελα στη σκηνή και γελάμε. Κυρία Τρύπη, μας είπε ότι κάθε βράδυ κάτι συμβαίνει μαζί σας. Πράγματα που έχουν συμβεί, ας πούμε σήμερα, τώρα που παίζαμε στην παράσταση, πρέπει να πάω και να ανοίξω ένα παράθυρο που όταν το ανοίγω εγώ, το ανοίγει ο συνεργάτης από πίσω. Ο συνεργάτης ξεχάστηκε. Έκανα λοιπόν εγώ έτσι, και ανοίγω το παράθυρο και δεν ανέβαινε. Και αφού φεύγω το παράθυρο, άρχισε να ανεβαίνει το παράθυρο μόνο του. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα θέμα με την πόρτα. Είναι η εικόνα της Ευγενίας Ξυγκόρου να κρέμεται από την πόρτα, η οποία πόρτα κάποια στιγμή την ώρα της παράστασης έπεσε. Και πάμε να την ανοίξουμε με τον Εμίλιο και κάνω αυτό. Με το που βγαίνω μπροστά, από πίσω κάνει η πόρτα αυτό. Τακ. Γυρνάμε και οι τρεις που ήμασταν πάνω στη σκηνή, την κοιτάμε. Ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν σκηνικό, ότι ήταν γελάνε, μας πιάνουν και εμάς τα γέλια. Και μετά σκέφτομαι, Θεέ μου, για μερικούς πόντους δεν έπεσε πάνω μου η πόρτα. Αυτό σας κάλυψα, νομίζω ναι. Η πόρτα ολόκληρη έπεσε, όχι η φωτογραφία. Κάτι μάθαμε. Έπεσε η πόρτα. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε. Ο Εμίλιος όμως πάρα πολύ σοβαρός πήρε την πόρτα και την έβαλε στην άκρη. Στην επόμενη σκηνή είμαστε στη δική μου πλευρά. Και κάθεται και μου λέει να πάω να τη βρω, να πας να τη βρεις. Και εκείνη τη στιγμή πέφτει και η φωτογραφία.